Αυτές τις μέρες σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, αλλά και πολλοί αλλοδαποί εργάτες, μαζεύουν ελιές. Στρώνουν κάτω από τα λεόδεντρα, τα λιώπανα, και ρίχνουν τον καρπό με διάφορους τρόπους. Άλλοι χτυπούν τα κλαδιά με ξύλινα ραδιά. Και άλλοι με παλάμες, πλαστικά δηλαδή, σε σχήμα παλάμης. Οι περισσότεροι όμως σήμερα προτιμούν τους σύγχρονους μηχανικούς τρόπους. Αυτή η ελιά ήταν του παππού μου, ο οποίος θυμάμαι και μου έλεγε ότι από όταν γεννήθηκε είναι το ίδιο. Δεν άλλαξε η μορφή της. Λένε ότι είναι 3.000 χρονών. Εγώ πάντως βλέπω καρποφορεί συνέχεια. Είναι το κάτω μέρος της ελιάς, το υπόστρωμα είναι άγρια και το απάνω είναι και εμβολιασμένη τσουνάτι, έτσι τη λέμε εμείς. Δηλαδή πιο χοντρές από τη, ναι, και βγάνει ελιές συνέχεια. Από ό,τι βλέπετε είναι ένα μέγα γλυπτό ενός μεγάλου αρχιτέκτονα, μεγάλου γλύπτη του δημιουργού που έχει πλάσει τον κόσμο. Αυτό το γλυπτό ανθρώπινο χέρι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξει τόσο όμορφο και να συμπληρώσει την ομορφιά με την ελιά, με τα φύλλα τα όμορφα της ελιάς, με τον ελαιόκαρπο που βλέπουμε και έχει αξία αυτή τη φορά. Γιατί φαίνεται ότι η ελιά, παρά που είναι 3.000 χρόνων, όπως προσδιορίζεται επιστημονικά, είναι έμφορτη καρπών. Βρισκόμαστε στη Σπηλιά, είναι ένα χωριό του Δήμου Κολυμβαρίου, 2 χιλιόμετρα από το Κολυμπάρι. Είμαστε σε εγκαταστάσεις του ελαιοργείου μας και θα σας εξηγήσω πώς γίνεται η διαδικασία της έκρηξης του καρπού. Έρχεται ο κάθε παραγωγός, μάλλον η ποσότητα του κάθε παραγωγού και πέφτει μέσα σε αυτή τη γούβα. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν 2-3 άτομα τα οποία ρίχνουν τον καρπό μέσα στη γούβα αυτή εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε είναι μαζί με τα φύλλα. Μετά λοιπόν που θα ρίξουμε τις ελιές εδώ πέρα, θα το δείτε τώρα, θα ξεκινήσει αυτή η ταινία και θα τραβάει τον καρπό. Βλέπετε, τραβάει λοιπόν αυτή η ταινία τον καρπό μαζί με τα φύλλα. Τα οδηγεί πάνω σε αυτό το μηχάνημα το οποίο λέγεται αποφυλωτήριο.
τραβάει τα φύλλα και από τις σωλήνες τα οδηγεί έξω σε ένα φορτηγό που έχουμε και τα απομακρύνουμε από τον χώρο. Η ελιά μετά το αποφυλωτήριο πέφτει μέσα στο πλυντήριο, το οποίο πάντα υπάρχει νερό με τη βοήθεια μιας αντλίας της ανακατεύει και της πλύνει. Καθαρές πλέον οι ελιές περνάνε, ζυγίζονται από το αυτόματο ζυγιστικό, το οποίο καταγράφει τα κιλά εδώ πέρα. Από εδώ λοιπόν τις τραβάει αυτός ο ατέρμονας και τις ανεβάζει τις ελιές πλέον στο σπαστήρα. Μέσα λοιπόν στο σπαστήρα αλέγονται και γίνονται πολιτών, γίνονται ζύμοι. Αυτές οι δύο αντλίες το οδηγούν μέσα από αυτούς τους σωλήνες. Οι ζύμοι πλέον έτοιμοι, επεξεργασμένοι να μπει στο ντεκάντερ, είναι η καρδιά του ελαιουργίου. Εδώ πέρα λοιπόν ο αρχικός διαχωρισμός του νερού, του πυρήνα και του λαδιού. Το λάδι έρχεται πάνω σε αυτά εδώ τα δοχεία. Και με φυσική ροή πέφτει στους διαχωριστήρες. Εδώ γίνεται το τελικό καθάρισμα, το τελικό φιλτράρισμα του λαδιού. Καθαρό πλέον το λάδι το παίρνουμε εδώ.